Είδαμε και τις σχετικές συνεντεύξεις και του κυρίου Παπαδόπουλου και του Γιάννη του Θεοφύλακτου στο Δελτίο Ειδήσεων του West. Τώρα πάμε στον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Κλειδωμένη η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δείχνουν τρεις νέες δημοσκοπήσεις. Να τις δούμε, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Θα τις δούμε αναλυτικά. Αυτές παρουσιαστήκαν εχθές. Οι μετρήσεις είναι της Άλκο για λογαριασμό της τηλεόρασης του Open, της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό της τηλεόρασης του Αλφα και της Προράτα για το New Post. Δείχνουν μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστά από 7,4% μέχρι και 13%. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει από 155 μέχρι 165 έδρες, δείχνοντας πως η υπόθεση αυτοδυναμία και μάλιστα ισχυρή είναι δεδομένη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 34% έναντι 24,3%, με το κόμμα της Πυρός να είναι μπροστά με 9,7 μονάδες λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Παράλληλα, η έρευνα δείχνει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει από 155 μέχρι 165 έδρες. Πάμε να δούμε αναλυτικά όμως τις μετρήσεις. Ξεκινάμε με την εταιρεία Άλκο και βλέπουμε την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων ψηφοδελτίων. Νέα Δημοκρατία 34%. ΣΥΡΙΖΑ 24,3%. Κίνημα Αλλαγής 7%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,3%. Χρυσή Αυγή 3,6%. Ελληνική Λύση 3,1%. Μέρα 25 2,6%. Ένωση Κεντρών 1,4%. Πλεύση Ελευθερίας 1,3%. Άλλο 5,7%. Και Αναποφάσιστοι δηλώνουν το 12,7%. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση των εδρών από την εταιρεία Άλκο. Η εκτίμηση των εδρών είναι για τη Νέα Δημοκρατία 155 έως 165 έδρες, με το ΣΥΡΙΖΑ στις 74 μέχρι και 84 έδρες, κάτι που δείχνει ότι η δημοσκόπηση φωτογραφίζει ισχυρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Τώρα, διαφορά 7,4 μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και εξακομματική βουλή καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης πριν από την κάλπη της Κυριακής για λογαριασμό του Α. Σύμφωνα με την έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,6% έναντι 24,2% του ΣΥΡΙΖΑ. Το κίνημα Αλλαγής έρχεται τρίτο με 7,2% και ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,2%, το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη με 3,7% και η Χρυσή Αυγή με 3,3%. Εδώ είναι εκτός το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Μάλιστα. Στην εκτίμηση τώρα ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει από 35,8% μέχρι 41,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 26,6% ως κατώτατο όριο και μέχρι 31,8% ανώτατο όριο. Το κίνημα Αλλαγής από 6,9% από 6 μέχρι, συγγνώμη, μέχρι 9%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 3,9% μέχρι 6,5%. Η Μέρα 25 από 3,3% μέχρι 5,7%. Η Χρυσή Αυγή από 2,9% έως 5,1%. Και η Ελληνική Λύση από 2,4% έως 4,4%. Με βάση αυτή την έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης εκτιμά ότι οι έδρες θα κατανεμηθούν ως εξής. Νέα Δημοκρατία 155 έδρες. ΣΥΡΙΖΑ 79. Κινάλ 20, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 14, Μέρα 25 12, Χρυσή Αυγή 11 και Ελληνική Λύση 9 έδρες. Καταλληλότερος τώρα για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με το 28% που απαντάει ότι αυτόν θεωρεί καταλληλότερο πρωθυπουργό έναντι 25% που λαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Κανένας απαντά το 31%. Δημοφιλέστερος πολιτικός, άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, ακολουθούν η Φόλη Κιονατά με 32%, ο Γιάννης Βαρουφάκης μαζί με τον Δημήτρη Κουτσούμπα που λαμβάνουν 31% και ο Ζωή Κωνσταντοπούλης συγκεντρώνει το 29%. Τώρα, να πάμε στην μέτρηση της Προράτα, όπου δίνει προβάδισμα το μεγαλύτερο που έχει εμφανιστεί σήμερα σε μέτρηση, Δημήτρη, με 13%. Ανεβαίνει η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ με βάση νέα δημοσκόπηση της Προράτα για το New Sport, που διενεργήθηκε από τις 28 Ιουνίου μέχρι και την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 12% στην πρόθεση ψήφου και 13 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 36% έναντι 24% του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά αυτή εμφανίζεται διευρυμένη κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ που είχε δημοσιευθεί στις 22 Ιουνίου, όπου η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωνε 35% και ο ΣΥΡΙΖΑ 24%. Τώρα, να δούμε σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου αναλυτικά τα ποσοστά. Νέα Δημοκρατία 36%, ΣΥΡΙΖΑ 24%, Κίνημα Αλλαγής 6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Χρυσή Αυγή 3,5%, Ελληνική Λύση 3%, Μέρα 25 3%, Πλεύση Ελευθερίας 1%, άλλα κόμματα 7% και Αποχή Άκυρο και Λευκό το 3,5%. Τώρα,
Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου, η διαφορά αγγίζει το 13%. Στην εκτίμηση ψήφου προκύπτει επτακομματική βουλή με τη Νέα Δημοκρατία να διευρύνει τη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ με 13%. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 39,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 26,5%, το Κίνημα Αλλαγής 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,5%, η Χρυσή Αυγή 3,6%, η Ελληνική Λύση 3,2%, το Μέρα 25 3,2% και λοιπά κόμματα 11,5%. Το 47% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στην ερώτηση αν θα προτιμούσατε να σχηματιστεί αυτοδύναμη συμμαχική κυβέρνηση μετά τις εκλογές, το 47% απαντά ότι θα προτιμούσε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44% είναι υπέρ μιας συμμαχικής κυβέρνησης. Ναι, πολλοί αυτά, το λένε αυτό για τη συμμαχική κυβέρνηση, αν δεν υπάρχουν αυτοδυναμία. Και σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί αυτό που ανέφερες σαν εισαγωγικό, το ότι πολίτικο. Έχουμε και την επίσημη παρέμβαση του πολίτικου τελεία Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο επίσημος ιστοχώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πραγματικά δίνει τη Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία. Συγκεκριμένα τα ποσοστά τα οποία παρουσιάζονται είναι Νέα Δημοκρατία 38,7%, ΣΥΡΙΖΑ 28,4%, Κίνημα Αλλαγής 7,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,4%, Χρυσή Αυγή 4,1%, Ελληνική Λύση 3,9%, Μέρα 25 3,5%, Λαϊκή Ενότητα 2,7%, Ένωση Κεντρών 1,8% και Πλεύση Ελευθερίας 1,2%. Ωραία. Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η Νέα Δημοκρατία κινείται καθαρά στον αστερισμό της αυτοδυναμίας. Μέλη να δούμε βέβαια αν η διαφορά ξεφύγει πάνω από το 10%. Δεν είναι όμως και λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο, Δημήτρη, ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα σπάσει τα ρεκόρ της. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ξεφύγει πάνω από το 40%. Δηλαδή τα βάνη τη δίνουν κοντά στο 44,4%. Εντάξει, είναι μεγάλο το ποσοστό. Κυριακή γιορτή, γιορτή. Θα δούμε αναλυτικά τι θα γίνει. Τώρα, όλα αυτά, να προσθέσω κάτι ακόμα. Άλλο, ναι, ναι, να προσθέσω, όλα αυτά έρχεται βέβαια και τα επικροτεί και τα επιβεβαιώνει κατά μεγάλο τρόπο η χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Άλφα, που παραχώρησε συνέντευξη σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων δημοσιογράφων. Αυτό όμως που κρατώ. Μετά τον Τσίπρα στον Sky που έσπασε, ναι, το εμπάρκο, και ο κύριο Μητσοτάκη δεν έχει εμπάρκο σε κανένα μέσο, ο κύριο Μητσοτάκη ήταν χθες στον Άλφα. Αυτό όμως που κρατώ και το οποίο έχω αλλιεύσει από ένα δημοσίευμα τη ηλεκτρονική εφημερίδα Εξ Αθηνών Ορμόμενη, τη εφημερίδα.gr, είναι τι εννοούσε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης όταν είπε ότι ο Τσίπρας ξεπλήρωσε γραμμάτια στο Σκοπιανό. Βέβαια, αυτή η αναφορά έγινε με βάση το βιβλίο που κυκλοφόρησε το τελευταίο διάστημα με τίτλο «Η τελευταία μπλόφα», που βιβλίο το οποίο εκδόθηκε από δύο συναδέλφους δημοσιογράφους, την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δεδρινού, που πραγματικά εκεί αναφέρει το ιστορικό και τι ακριβώς δεσμεύθηκε ο Αλέξης ο Τσίπρας απέναντι στην Άγγελα Μέργκελ, στην Αγγελική Θεοδώρα Μέργκελ, γιατί οι Έλληνες έχουν κοντή μνήμη, η Αγγελική Θεοδώρα, ναι, Μέργκελ έχει δύο ελληνικά ονόματα. Να το γνωρίζουν αυτό, αλλά και στον κύριο Γιουγκέρ σε ό,τι αφορά την επίλυση του Σκοπιανού. Τώρα, τα έδωσε όλα ο ψευτοαριστερός Αλέξης Τσίπρας, Δημήτρη, για να ικανοποιήσει τα εγώ και την αβάντα τώρα που του κάνανε. Τώρα έφυγε ο Γιούγκερ, γυναίκα έχουμε. Ναι, και για να ικανοποιήσει τις αβάντες που του κάνανε όλο αυτό το διάστημα. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι αυτή η στάση και η συμπεριφορά της υποτιθέμενης ψευτοαριστεράς κινείται στα όρια ενός εθνικού διχασμού. Θα τα πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες που δεν θα υπάρχουν εκλογές και θα μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο πιο ελεύθερα. Τώρα, πάμε στον Δήμο Βοΐου. Το θέμα του μετοπικού σταθμού των Διοδίων απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του νέου δημάρχου του Χρήστου Ζευκλή. Θα πάμε τον τόπο 30 χρόνια πίσω με αυτή την εξέλιξη. Έχετε δίκιο, κύριε Ζευκλή, αλλά αντιδράστε, κύριε Ζευκλή. Μπορεί να είστε νέος δήμαρχος, αλλά βγείτε στους δρόμους και αντιδράστε κι εσείς και ο κύριος Λαπρόπουλος και ο κύριος Κασαπίδης, ως νέος περιφερειάρχης. Εδώ και πολλά χρόνια, στη δεκαετία του 90, είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο το οποίο είχε εκδώσει ο Χρόνης ο Μίσκιος με τίτλο «Καλά, εσείς σκοτώθηκες νωρίς». Ο κύριος Ζευκλής αλλά και κάποιοι άλλοι στη Δυτική Μακεδονία, αυτός ο τίτλος τους πάει Γάντι, καλά εσείς ξυπνήσατε πολύ αργά. Μα και ο απερχόμενος περιφερειάρχης δεν είδαμε καμία αντίδραση ο κύριος Καρυπίδης, ακόμα δικούνε. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολύ αργά, τα γεγονότα και εξελίξεις θεωρούν τα δεδομένες, δεν πρόκειται τελευταία στιγμή να προλάβουν κάτι, εξάλλου κανένας από αυτούς δεν έχει και τα πολιτικά όρια και τις πολιτικές αντοχές και δυνάμεις για να μπορέσει να βάλει τα στήθια του μπροστά και να αποτρέψει κάτι τέτοιο το οποίο είναι πραγματικά αρνητικό για την περιοχή και γίνει για την περιοχή του Βοΐου. Τώρα, το ότι θα πάμε 30 χρόνια πίσω με αυτή την εξέλιξη, θα συμφωνήσουμε, κύριε Ζευκλή. Φταίτε και εσείς, αλλά φταίνε και οι προηγούμενοι. Φταίει γενικά
το σύνολο της πολιτικής ζωής της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αυτός που κινείται Οικουμενίστα Θεσσαλονίκη για να κάνει στάση στο Δήμο μας θα πρέπει να πληρώσει διόδια στην περιοχή της Μπάρας και όταν θα ξαναβγεί θα πληρώσει διόδια στην περιοχή του κάθε του άξονα. Άρα άμεσα αποτρέπουμε τον οποιοδήποτε να κάνει στάση στο Δήμο μας. Θα έχουμε το πιο ακριβό κομμάτι εθνικής οδού στην Ελλάδα. Το κομμάτι της Σιάτισσα Κοζάνη, 11 χιλιόμετρα, θα κοστολογείται 2,5 ευρώ, ανέφερε ο νεοεκλογικής δήμαρχος Βοίου Χρήστος Ευχής, λαμβάνοντας το λόγο στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Βοίου στη συζήτηση για την υποκατασκευή με τοπικού επί της Εγνατίας Οδού και πλευρικών σταθμών διοδείων στα όρια της Σιάτισσα, συμπληρώνοντας πως απομακρύνουν τον Πεντάλοφο και το Τσοτήλι ακόμη περισσότερο από την Κοζάνη. Θα πηγαίνουν στο παλιό το δρόμο, Θεόφιλε, αλλά και αυτό πρέπει να τον κάνουμε. Θέλουν να μας βάλουν σε ένα δρόμο καρμανιόλα. Θα πάμε 30 χρόνια πίσω με αυτή την εξέλιξη. Μες. Αυτά είπε ο νέος δήμαρχος, ο Χρήστος Ζευκλής, ο οποίος αναλαμβάνει από 1η του Σεπτέμβρη. Όμως ήρθε και ο εκπρόσωπος, βέβαια, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Καραμπατζιάς. Ναι, ο Μιχάλης ο Καραμπατζιάς, ο οποίος είπε: αν δεν ξεκινήσεις έναν αγώνα και αν δεν διεκδικείς το maximum, δεν μπορείς να διεκδικήσεις ούτε το minimum. Μάλιστα. Δεν πρέπει να παραιτηθούμε από τον αγώνα. Αν δεν κάνεις κάτι, είναι σαν να παραδίνεσαι αμαχητή. Είναι σαν να είσαι ραγιάς. Και εμείς στο Βόλιο, ραγιάδες δεν είμαστε. Να πούμε ακόμη ότι τελικά αυτό που αποφασίστηκε ήταν η σύσταση επιτροπής, κυρίες και κύριοι, αποτελείμενη από όλους τους επικεφαλής των τελευταίων εκλογών, ώστε να γίνουν και να κάνουν επαφές οι ενέργειες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στη δημιουργία των υποκατασκευή διοδίων. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε την πεπατημένη, τη γνωστή, που διαχρονικά συνοδεύει την ελληνική κοινωνία και εννοούμε στα ίδια και τα ίδια. Δεν ακούσαμε δυστυχώς μέχρι και σήμερα κάτι το διαφορετικό. Επιτέλους, κάποτε ας αφυπνιστούν, ας ξυπνήσουν οι πάντες. Αυτοί που διοικούν σήμερα όμως μέχρι 31-8 έχουν τα έχουν παρατήσει, δεν ασχολούνται. Δεν θα έπρεπε να ήταν προστάτες σε αυτούς τους αγώνες. Δημήτρη. Και ο δήμαρχος της Κοζάνης, γιατί δεν έχει σχέση. Και ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης στην αντιδράση, ο κύριος Πλακεντάς. Και ο Καρυπίδης, ο περιφερειάρχης. Δεν είναι μέχρι 31-8 να αντιδράσουν στο θέμα των διοδίων. Είχαν αντιδράσει, αλλά τώρα δεν είδαμε και καμιά θέση τους. Αυτοί που έχουν ιτηθεί, Δημήτρη, έχουν περάσει στο περιθώριο, ζουν στο δικό τους περιβάλλον, στη δική τους Νιρβάνα, και άλλοι είναι εκλογείς, δεν θέλουν να κοντραριστούν ακόμη πριν την ανάληψη των κατοικών. Μέχρι 31-8 είναι όμως. Ναι, μέλη να δούμε βέβαια τι θα πράξουν. Προσωπικά εκτιμώ ο καθένας θα ταυτιστεί στο κόμμα του, θα πορευτεί με την γραμμή του κόμματός του, δεν πρόκειται να υψώσει τους τόνους της φωνής, δεν πρόκειται να κονταραστεί σε καμία περίπτωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρώτα και κύρια και πάνω απ' όλα είναι το κόμμα. Αυτό το κόμμα ορίζει τα πάντα. Βλέπεις, οι περισσότεροι είναι κομματικό στράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος τολμήσει να πει κάτι το διαφορετικό θα πρέπει να μας το δικαιολογήσει και να το αποδείξει. Καλά, ποιος το προκαλούμε. Πάμε τώρα στο Δήμο Ορδέας, όπου είχαμε την ανάκληση άδειας ίδρυσης του καταφυγείου αδέσποτων δυναμικότητας 80 θέσεων. Τώρα αυτό γιατί έγινε, για να δούμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, βέβαια, που αναρτήθηκε από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Ακριβώς έτσι. Στις 29/6/2017 η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Εκτιμιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είχε χορηγήσει άδεια ίδρυσης καταφυγείου αδέσποτων σκύλων στο Δήμο Ορδέας δυναμικότητας 80 θέσεων που βρίσκεται στο υπαριθμό 51-59 αγροτεμάχιο της κλιματικής περιοχής Πελεμαΐδας. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας kozan.gr, η ελόγω άδεια ανακλήθηκε γιατί είχαμε παρέλευση διετίας χωρίς να γίνει καν έναρξη λειτουργίας. Καταλαβαίνουμε, από τη μία πλευρά θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, προχωρούμε σε συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, αλλά από την άλλη πλευρά ξεχνάμε τα πάντα, με την καλή έννοια το λέω, ξεχνάμε τα πάντα, κολλησιεργούμε, βλέπουμε γραφειοκρατία ή κάποιες άλλες διαδικασίες και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά με μια άλλη πραγματικότητα και μετά τα βάζουμε με τους άμεσα υπεύθυνους. Μα εδώ είναι πράγματα που ορίζονται από την ελληνική τέτοια νομολογία. Πώς είναι δυνατόν εμείς να πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες, και πόσο μάλλον από πολύ έμπειρους αυτοδιοικητικούς. Ο κ. Ζαμανίδης δεν είναι ο τυχαίος του χώρου της αυτοδιοίκησης, ήταν και είναι πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός. Ωραία, πάμε να κλείσουμε τώρα. Με το αστυνομικό δελτίο, που έχουμε και εδώ ακόμη μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλόρινας τρία άτομα ηλικίας 22, 27 και 36 ετών για παραβάσεις των νόμων περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων, περί εθνικού τελωνιακού κώδικα και αποφάσεις δικαστηρίων κατά περίπτωση. Ωραία, Θόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης η προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, μέλος του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ.